ο Άγιος Βασίλης έρχεται στα Ζουζούνια TV Plus. Μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές μόνο με 19 ευρώ και 99 λεπτά το χρόνο. Α, γεια σου, Ακαντού! Καλημέρα, Λεκούργο! Τι έγινε, πώς πήγε, το έγραψες το γράμμα σου στον Άγιο Βασίλη! Κοίτα να δεις, Ακαντού, όχι, δεν το έγραψα ακόμα το γράμμα στον Άγιο Βασίλη, γιατί δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Όπως ξέρεις, εγώ είχα γράψει εκείνα τα γράμματα σε όλους αυτούς ανά τον κόσμο που στέλνουν δωράκια στα παιδάκια. Θυμάσαι. Και μετά ήρθες εσύ και μου είπες ότι δεν μου πιάνει αυτό. Δηλαδή, άμα γράψω σε όλους αυτούς γράμματα να μου φέρουν δώρα, δεν θα μου τα φέρουν εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα, αναγκαστικά, πρέπει όλα αυτά τα γράμματα, 10 γράμματα δηλαδή, να τα στριμώξω σε ένα. Γίνεται. Δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται, Λυκούργο. Εντάξει, δεν θα ζητήσεις από τον Άγιο Βασίλη τα 10 διαφορετικά δώρα που ζήτησες από όλους, αλλά θα του ζητήσεις ένα. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Αλήθεια, θα με βοηθήσεις, Ακάντου, το εννοείς? Ναι. Τέλεια. Ωραία. Έλα, Λυκούργο, ξεκινάμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, συγκεντρώνουμε όλα αυτά που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, μολύβι. Έχω. Χαρτί. Έχω. Φάκελο. Έχω! Τέλεια! Και τώρα συγκεντρώνουμε τη σκέψη μας. Αυτό, Ακάντου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Αχ, Λυκούργο, είναι πολύ απλό. Θα σου πω ένα μυστικό. Άκου, θα γράψεις τον Άγιο Βασίλη σαν να έγραφες σε κάποιο πολύ κοντινό και αγαπημένο σου πρόσωπο. Να, πώς θα έγραφες με ένα γράμμα στον παππού σου? Σαν να έγραφα στον παππού μου. Α, εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, ξεκινάω, έτσι. Γεια σου, Άι Βασίλη μου, ξεφτέρι. Τι ξεφτέρι, Λυκούργο? Σιγά μην του πεις και γεια χαραντάν, Άγιε Βασίλη, τσίφτη. Α, ούτε αυτό κάνει να πω, Ωραία, τότε να το πάω λίγο αλλιώς, δηλαδή πιο κλασικά, ας πούμε. Ας του γράψω, αγαπημένε μου, Άγιε Βασίλη. Τι κάνεις, όλα καλά? Τα καλυγκατζαράκια, καλά. Η τάρανδη, πιο καλά. Η κυρία Αγίου Βασίλη, τα χαιρετίσματά μου. Μπράβο, Λυκούργο. Είναι πολύ, πολύ καλό, έτσι, πολύ ευγενικό από μέρους σου να εκδηλώνεις το ενδιαφέρον σου και να ρωτάς τα νέα του. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζω εγώ τώρα. Συνεχίζω. Ακαντού, πώς συνεχίζω? Τώρα ήρθε η σειρά σου να πεις τα δικά σου νέα. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Τι έκανες όλη τη χρονιά που πέρασε? Ήσουν ένα καλό παιδί. Εγώ? Σε παρακαλώ, Ακάντου. Λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ καλό παιδί. Κάτσε να το γράψω. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ήμουν αρκετά καλό παιδί. Θα το έλεγε κάποιος και καλούτσικο παιδί, ή να γράψω απλά καλός. Σκέτο καλός. Ακάντου, καλός ήμουν. Καλός δεν ήμουν αυτή τη χρονιά. Δεν ήμουν καλός. Καλός ήμουν, πες μου. Κοίτα να δεις, Λυκούργο. Για Λυκούργος, ήσουν ένα πάρα πολύ καλό παιδί φέτος. Το πες. Ορίστε, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν και μάρτυρες. Τέλεια, λοιπόν. Κάτσε να το γράψω εγώ. Φέτος ήμουν πολύ καλό παιδί. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Το είπε και η Ακαντού. Ωραία. Το γράψαμε και αυτό. Λοιπόν, Ακαντού, τώρα πρέπει να πάμε στο ψητό, δηλαδή αυτό που μας καίει. Τα δώρα. Τα δώρα. Πρέπει να ζητήσω τα δώρα. Με ποιο να ξεκινήσω πρώτο? Τι εννοείς, Λυκούργο? Ποια δώρα? Το δώρο. Ένα δώρο θα ζητήσεις από τον Άγιο Βασίλη. Αν μου το είπες αυτό και πριν, ότι πρέπει να ζητήσω ένα, Ωραία. Άκου να δεις τι θα κάνουμε για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ θα ζητήσω ένα δώρο, έτσι, ένα, αλλά από κάτω θα γράψω και τα υπόλοιπα. Να έχει επιλογές ο Άγιος Βασίλης. Δηλαδή, που ξέρεις. Μπορεί να μην μπορέσει να βρει το ένα, να βρει το άλλο. Κατάλαβες. Εγώ θα τα γράψω όλα, αλλά θα ζητήσω το πρώτο. Κάτσε να δω να τα βρω με σειρά, περίμενε. Καταλαβαίνεις όμως ότι ένα δώρο μπορεί να σου φέρει. Έχει πολλές παραδόσεις να κάνει.
καταλαβαίνω εγώ. Μην νομίζεις τέταρτον. Το πέντε. Καινούρια μπάλα. Ηλεκτρονικό. Μπορείς να γράφεις ή ένα ηλεκτρονικό. Ή μία καινούρια μπάλα. Ή. Θα βάλω ένα μεγάλο ή. Ναι. Ή και από κάτω θα έχει βελάκια. Ότι ή όλα αυτά. Ή. Αυτά. Και. Τι άλλο ήθελα. Α, ναι. Το. Ναι. Και ένα σετ σκάκιου. Ωραία. Α, μισό λεπτάκι. Με αγάπη. Λυκούργος. Ωραία. Έτοιμο, Ακαδού. Έτοιμο το γράμμα. Λοιπόν, έλα να γράψουμε τώρα το δικό σου, ε. Ποιο δικό μου. Τώρα. Εγώ το έγραψα από χθες. Αλήθεια, το έγραψες. Και εσύ, τι ζήτησες, Ακαδού, για πες, τι, ένα πράγμα κι εσύ. Εννοείται πως ζήτησα ένα πράγμα. Ζήτησα από τον Άγιο Βασίλη να μου φέρει την αγαπημένη μου κούπα που μου έσπασε. Ξέρεις αυτή που ήταν χειροποίητη και είχε ζωγραφισμένους απ' έξω εσένα και εμένα και τα σπίτια μας και τα δέντρα και τον Νέκτορα και τη Ρόζη, θυμάσαι? Μισό λεπτά κατού. Όπως με την περιγράφεις, αυτή είναι η κούπα που σου έχω φτιάξει εγώ. Με τα ίδια μου τα χέρια στην έχω φτιάξει αυτή την κούπα. Αχ ναι, λικουργάσε με, πάω να σκάσω. Μου έπεσε και έσπασε. Πω, τι λες, Ακαντού, αλήθεια. Αχ, σε μπελάδες με βάζεις, Ακαντού, σε μπελάδες με βάζεις τώρα. Βέβαια, θα αρχίσει τώρα τα τηλέφωνα ο Άγιος Βασίλης και σε παρακαλώ πολύ, θα να φτιάξει μου άλλη μια κούπα, να είναι ίδια με αυτή που είχες φτιάξει τότε και θα τρέξω τώρα εγώ, να βρω πυλό, να βάλω τα χέρια μου στις λάσπες, να τα... Ω, Ακαντού, τι μου κάνεις τώρα. Αλλά να σου πω κάτι, Ακαντού, δεν πειράζει, θα το κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και αυτή η κούπα που θα ξαναφτιάξω θα είναι το δώρο μου για φέτος τα Χριστούγεννα. Από μένα σε σένα. Πώς συμβαίνει αυτό? Λυκούργου, είσαι τόσο πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι δεν χρειάζεται. Σκίστε το γράμμα που έχεις γράψει. Θα γράψεις καινούριο γράμμα. Και ζήτα ό,τι θες. Ζήτα κάτι καινούριο τώρα. Δεν ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό. Τώρα πρέπει να σκεφτώ από την αρχή, ε. Εντάξει, κάτι θα σκεφτώ. Όχι, μην ανησυχείς. Γι' αυτό θα σε βοηθήσω εγώ. Έχω εδώ ένα σωρό πράγματα, 10 για την ακρίβεια, που μπορείς να γράψεις και να στο φέρει ο Άγιος Βασίλης. Και που ξέρεις, δεν είναι. Λοιπόν, θες να σου βοηθήσω να σου λέω. Όχι, Λυκούργο, ευχαριστώ πολύ, δεν είναι ανάγκη. Θα σκεφτώ κάτι μόνη μου. Α, εντάξει. Οκ. Όπως νομίζεις, Ακαντού. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Α, ναι, για τις ζωγραφιές. Πάμε να δούμε τις ζωγραφιές των παιδιών. Έχει περάσει η ώρα. Βεβαίως. Αλλά πρώτα θέλω να πω κάτι στους ζωγραφιστές. Ζωζινογονείς, έχουμε φτιάξει ένα group στο Facebook για να μοιραζόμαστε ιδέες, προτάσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Και να μοιραζόμαστε και τις ζωγραφιές των παιδιών φυσικά. Τι λες, άντε, μπαίνουμε να τις δούμε. Βεβαίως, έλα, μπες. Τώρα μην σκοτώσουμε. Πολύ ωραία η πρώτη ζωγραφιά. Η πρώτη ζωγραφιά είναι από. Δηλαδή, οι δύο πρώτες ζωγραφιές είναι από δύο αδερφάκια, ε! Και είναι και διδυμάκια. Ναι, είναι δύο δίδυμες φίλες μας, η Κατερίνα και η Χαρά. Η πρώτη ζωγραφιά είναι της Κατερίνας, ε! Πολύ ωραία ζωγραφιά έχει κάνει εσένα και εμένα. Εσύ, Ακαντού, είσαι και με χριστουγεννιάτικο σκούφο. Ναι, σαν αυτό που φαινόταν και σήμερα. Κοίτα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η δεύτερη ζωγραφιά είναι από τη Χαρά, το άλλο αδερφάκι. Και εδώ έχω μια πολύ ωραία στολή εγώ, δηλαδή κίτρινη και πορτοκαλί. Α, πολύ μου αρέσουν αυτά τα χρώματα. Ναι, και εμένα το φόρεμά μου και η στέκα μου είναι πολύχρωμη. Ουράνιο τόξο. Καταπληκτικές και οι δύο ζωγραφιές. Σας ευχαριστούμε, κορίτσια. Και από τα κορίτσια πάμε τώρα στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής έχει κάνει μια πολύχρωμη ζωγραφιά. Είμαστε και εγώ και εσύ εκεί, Ακαντού. Και βλέπω εκεί και ένα σπίτι πολύχρωμο, ε! Τα σπίτια μας είναι Λυκούργο, φυσικά. Και ο Θοδωρής έχει χρησιμοποιήσει πολλά χρώματα. Πολύ μ' αρέσει, είναι πολύ χαρούμενη ζωγραφιά. Μπράβο, Θοδωρή! Σε ευχαριστούμε! Λοιπόν, και περνάμε σε δύο ζωγραφίες από άλλα δύο αδερφάκια, την Αδαμαντία και τον Νίκο. Η πρώτη ζωγραφιά είναι του Νίκου. Τη βλέπω την πρώτη ζωγραφιά και είμαστε εμείς οι δύο, βλέπω Λυκούργος και Ακαντού. Αχ, χαμογελαστοί είμαστε και οι δύο. Και στη μέση, τι είναι, ένα καλικατζαράκι του Άι Βασιλή. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα χριστουγεννιάτικο ξωτικό. Τι λες? Ναι, και εμένα έτσι μου φαίνεται. Χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά λοιπόν από τον Νίκο. Μπράβο. Και πάμε στη ζωγραφιά της Αδαμαντίας. Και εκείνη έχει ξωγραφίσει χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά. Βεβαίως μας λέει και στα αγγλικά Merry Christmas! Και έχει ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο ψηλό. Και από τη μία μεριά είμαι εγώ και από την άλλη είσαι εσύ, Ακαντού. Ναι, Λυκούργο, κοίτα, τα χεράκια μας είναι σαν να είμαστε αγγελουδάκια, βλέπεις? Ναι, το βλέπω. Να πετάξω σε λίγο. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αδαμαντία. Και περνάμε στη ζωγραφιά της Νεφέλης. Λοιπόν, η Νεφέλη
Έχει φτιάξει όλα τα πράγματα μέσα σε φούσκες, να πετάνε στον αέρα. Τα βλέπω! Άλλες είναι πράσινες, άλλες είναι ροζ, μέχρι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο πετάει. Α, κι εγώ πετάω εκεί, λυκούργος είμαι σε μια φούσκα. Να σου πω κάτι, δεν είμαι σίγουρη τι εσύ, νομίζω ότι αυτός είναι ο Φρόστι. Α, λες. Ναι. Ναι, δεν αποκλείεται. Και ο Έκτορας και τα δωράκια. Τέλεια, καταπληκτική ιδέα. Φοβερή ζωγραφία με πολύ φαντασία. Ευχαριστούμε, Νεφέλη. Και από την Εφέλη πάμε στην Ιωάννα. Η Ιωάννα έχει κάνει τα σπίτια μας ακαντού και εννοείται λέει ότι μένουμε στο σπίτι. Το σπίτι όμως είναι στολισμένο. Είναι και αυτό μια χριστουγεννιάτικη πρόταση. Βέβαια. Και εμείς μένουμε όλοι μαζί. Παρέα και με τη Ζουμπιζού. Βεβαίως ήταν και αυτή εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ Ιωάννα. Και θα κλείσουμε σήμερα με δύο κατασκευές που μας έστειλε η Εμμανουέλα και ο Γιάννης. Ωχ, αυτοί είναι δύο χιονάνθρωποι! Λες να είναι παγωμένοι? Γιατί τους βλέπω σε εσωτερικό χώρο, λένε, δεν είναι κάπου έξω με πολλά χιόνια. Όχι, ξέρεις τι, είναι μια καταπληκτική ιδέα αυτή που έχουν κάνει τα παιδιά. Έχουν γεμίσει δύο κάλτσες με ρύζι και τις έχουν σχηματίσει έτσι να είναι σαν χιονάνθρωποι. Είναι εκπληκτικό! Εκπληκτική κατασκευή! Και οι κάλτσες της τύπου είναι άσπρες και στρογγυλές και έχουν βάλει και κασκολάκια. Πω, παιδιά, μια από τις πιο ωραίες κατασκευές είναι αυτή. Μπράβο! Σας ευχαριστούμε πολύ! Ήτανε όλα καταπληκτικά και σήμερα! Α, ακαντού, να σου πω! Να πούμε και στα παιδιά και στους γονείς τους για τη χριστουγεννιάτικη προσφορά του Ζουζούνια TV Plus! Φυσικά, μην το ξεχάσουμε! Ζουζουνογονείς! Μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου μπορείτε να γίνετε συνδρομητές μόνο με 19 ευρώ και 99 λεπτά το χρόνο! Για να μπορείτε να κάνετε και δώρο σε όλα τα παιδάκια! Είναι πάρα πολύ απλό! Μπείτε στο www.zuzunia.tv για να κάνετε τη συνδρομή σας και να απολαμβάνετε τα επεισόδια μας αλλά και τις αγαπημένες σας σειρές κινουμένων σχεδίων και τα χριστουγεννιάτικα βίντεο. Τέλεια λοιπόν. Λυκούργο, έχω πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Να συγκεντρώσω τη σκέψη μου για να διαλέξω τι δώρο θα ζητήσω στον Άγιο Βασίλη ξανά. Ακαντού, σου είπα και πριν. Γράψε λίγο από αυτά που έχω γράψει και εγώ που τα έχω έτοιμα. Μην ζορίζεις και το μυαλό σου. Έχω 10 επιλογές. Οτιδήποτε από αυτές σου φέρει, μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ δηλαδή, αλλά και εσύ, και εσύ. Δηλαδή, δεν χρειάζεσαι, ας πούμε, ένα σετ σκακιού. Μαζί θα παίζουμε. Λυκούργο, ένα δώρο για σένα, ένα δώρο για μένα. Ο καθένας το δικό του. Οκ, ό,τι πεις ακαντού. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία με το γράμμα σου. Εγώ πρέπει να πάω να το στείλω, Γεια λοιπόν, πολλά φιλιά. Γεια, τα λέμε. Γεια σας, ζουνάκια μου. Όλα τα χριστουγεννιάτικα επεισόδια άκατα μάκατα αποκλειστικά στο Ζουζούνια TV Plus. Μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κινητά, tablet και τηλεοράσεις.